Αγωνιστές και συναγωνίστριες, τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται 30 προσαχθέντες φοιτητές μέσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στους οποίους και μέλη διοικητικών συλλόγων από τους φοιτητικούς συλλόγους. Καταδικάζουμε τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων που αρνούνται σε εμάς τους φοιτητές να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να διαδηλώσουμε μπροστά από το κτίριο. Την ίδια στιγμή δεν έχουν προβεί στη στοιχειώδη ενημέρωση ακόμα και στους ίδιους τους δικηγόρους των προσαχθέντων για το τι θα γίνει με τις προσαγωγές. Την ίδια στιγμή που μιλάμε, στο κτίριο βρίσκεται μέσα ο ίδιος ο πρίτανης του ΑΠΘΙΤΑ και μάλιστα με ενημέρωση που έχουμε από τους ίδιους αστυνομικούς, περιμένουν τον ίδιο τον πρίτανη να υποδείξει ποιος θα τιμωρηθεί και τι ποινή θα λάβει. Καταδικάζουμε λοιπόν περίτρανα αυτό το πρίτανη, αυτή την πολιτική και την κυβέρνηση η οποία θέλει να σπείρει την υποταγή απέναντι σε μια συγκεκριμένη πολιτική που μας θέλει με τσακισμένα δικαιώματα και όταν πάμε να αγωνιστούμε με τσακισμένα κεφάλια. Το μήνυμα που δίνουμε σήμερα είναι ξεκάθαρο, η καταστολή, ο αυταρχισμός δεν θα περάσει. Με την πάλη μας, με τη συλλογική μας διεκδίκηση θα κάνουμε ξεκάθαρο πως ο αγώνας συνεχίζεται, πως ο αγώνας δυναμώνει. 5 η ώρα μαζί με τα εργατικά σωματεία της πόλης εδώ πέρα να φτάσει να ακούσει όλη η πόλη τι έγινε σήμερα στο Αριστοτέλειο, ποια είναι η πραγματική στόχευση αυτού του έσχους που η κυβέρνηση αποκαλεί νόμο. Αύριο 12 η ώρα πραγματοποιούμε μεγάλη συγκέντρωση στην Πριτανία και συλλαλητήριο. Ο αγώνας δυναμώνει, η καταστολή και η συγκεκριμένη της στόχευση να μας θέλει φοβισμένους δεν θα περάσει. Η καταστολή δεν θα περάσει.